Thank you.
εξέφρεις, περιείστραψεν αυτόν φως από τον ουρανό και πεζόλεμη την γη, ήκουσε φωνή λέγουσαν αυτόν, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, είπε δε, τι σοι Κύριε, ο δε Κύριος είπε, εγώ είμαι Ιησούς, ον σοι διώκεις, αλλά ανάστηθη και είσαι θέη στην πόλη και βαληθεί σε θέση τη ευήπη. Οι δε άνδρες οι συνοδεύοντες αυτό εισδίκησαν ενεοί, ακούοντες με της φωνής μηδέρα δε θεωρούντες. Οι γέρθη δε ο Σάβλος από της γης, ανεωμένων δε των αυθαλμών αυτού, ουδένα έβλεπε. Χειραγωγούντες δε αυτόν εις ήγαγον εις Δαμασκόν, και είναι ημέρας τρεις, μη βλέπον, και ούκ έφαγε, ουδέ έπιε. Ήρδε της μαθητής εν Δαμασκό, ονόματι Ανανίας, και είπε προς αυτόν ο Κύριος εν οράματι, Ανανία, ο δε είπε, ιδού εγώ Κύριε, ο δε Κύριος προς αυτόν, Αναστάς, πορεύθηκε επί την ρήμη την καλουμένη ευθεία και ζήτησον εν οικία Ιούδα, Σάβλον ονόματι Περσέα. Ιδούκα προσεύχεται και είδε εν οράματι άνδρα ονόματι Ανανία, εις ευθόντα και επιθέντα αυτό χείρα όπως αναβλέψει. Απεκρίθη δε Ανανίας, Κύριε, ακίκωα από γονόν περί του ανδρός τούτου, όσα κακά επίησε της αγγείης μου εν Ιερουσαλήμ. Και όδε έχει εξουσία του παρά των αρχιερέων, δίσε πάντας τους επικαλουμένους του όνομά σου. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, πορεύω ότι σκεύος εκλογής μη εστίν ούτως, του βαστάσε το όνομα μου ενώπιον εθνών και βασιλέων, ιώνε Ισραήλ. Εγώ θα υποδείξω αυτό όσα δι' αυτόν υπέρ του ονόματός μου παθεί. Απήλθε δε Ανανίας και εισήλθεν εις την οικία και επιθύσε με αυτόν τα σκύρας, είπε, Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος απέσταν και με, Ιησούς, ο φύστη εν διωθώ ή ήρθου, όπως αναβλέψεις και πληστής πνεύματος Αγίου. Και ευθέως απέβεσον από τον οφθαλμόν αυτού ως ηλεπίδες, ανέβλεψετε και Αναστάς ευαπτίστη και λαβών τροφή ενίσχυσε. Εγένετε δε ως άλλος μετά τον εν Δαμασκό μαθητών ημέρας δεινάς, και ευθέως εν τες συναγωγές εκήρυσε τον Ιησούν, ότι μου δώσε στην ο Υιός του Θεού. Εξίστατο δε πάντες οι ακούοντες και έλεγον, ούχου δώσε στην ο πορθήσας εν Ιερουσαλήμ τους επικαλουμένους το όνομα τούτο, και όδε εις τούτο ελήθεν ή να δεδεμένους αυτούς αγάγει επί τους αρχιερείς. Σάρος δε μάνων ενεδυναμούντων,
Oh,
σωτηρίας, επισκέψεως, συμφορήσεως και αφέσεως των αγαθιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατηγούντων και παρεπιμηθούντων εν τυχόνι και επαρχία τάφη, των ελαρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας Συμπρέπει έντος, συμπρέπει ύπνος, η δόξα πρέπει. Το πατρί και